Ο Ζίβκοβιτς επιλέγει τον δεξιό διάδρομο με το κακό του πόδι. Σέντραρε ο Τόμας, κόντραρε η μπάλα. Φοβερή επέμβαση από τον Πολς και κόρνερ. Και θέλει να κάνει το ίδιο εδώ. Η κεφαλιά από τον Κετζιόρα και πάλι ο Πολς. Δεν πρόλαβε ο Μπάμπα στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ με ρίσκο ο Κετζιόρα και έκανε λάθος ο Κοτάρσκι, αλλά η μπάλα πέρασε για τον Κωνσταντέλια. Και είναι 4 με 4. Δεν υπάρχουν αμυντικοί μέσα για τους Ιρλανδούς. Ο Κωνσταντέλιας μοίρασε τον Ζίβκοβιτς με τη μία πλασέ. Out. Πρώτη στημένη μπάλα για τους Ιρλανδούς. Το πρώτο δοκάρι, κεφαλιά. Ήρθε από πίσω αφύλακτος για να πάρει την κεφαλιά ο Χόρ και να στείλει την μπάλα out. Ο Σντόεφ με τη μία, Κωνσταντέλιας έχει χώρο, ωραία πέρασε την μπάλα, πριν φτάσει όμως αυτή στον Τόμας, ο κλήρη κόρνερ. Και πάλι ο Ζίβκοβιτς, ο Σντόεφ είναι κοντά του, άλλοι τρεις περιμένουν απέναντι, τα κουνάκια ελευθερώθηκε, το οποίος γυρίζει την μπάλα, είναι κόρνερ. Out λένε οι δύο διαιτητές. Ο Κωνσταντέλιας κάνει προσποίησεις, ψάχνει τρόπο να ελευθερωθεί για να βγάλει την μπάλα στην περιοχή και τα καταφέρνει με το αριστερό, δεύτερο δοκάρι ξανά κανείς. Δεν υπήρχε βάθος στην επίθεση του ΠΑΟΚ. Ο Ζίβκοβιτς θα σεντράρει, ο Τόμας και ο Μπάμπα. Κανείς από τους δύο. Η μπάλα πέρασε, ένα αφήσιμα ήθελε, κανείς δεν την ακούμπησε. Ο Σβάμπ κουβάλισε με τον Νότο να περιμένει. Ο Σντόεφ το 1-2, Ότο σε θέση βολής. Μοίρασε στον Τόμας, αυτός έχασε, ο Κωνσταντέλιας άφησε γκολ! Μπάμπα! Τι κι αν ήταν στο κακό του πόδι και ραυνοβόλησε τον Πολς για το 1-0 στο 41. Οι Ιρλανδοί διαμαρτύρονται για φάουλ και ο Τζόρτζι είπε θα το τσεκάρει ο VAR. Ότο προσπαθεί να ξεφύγει για να μπει στην περιοχή. Ο Νίλ δεν βλέπει καν που είναι Ότο. Να δούμε τι θα αποφασίσει ο Τζόρτζι. Ο Τζόρτζι θα πάει και θα δώσει φάουλ, θα ακυρώσει τον γκολ. Και κίτρινη κάρτα τώρα στο Λουτσέσκου, ο οποίος αντέδρασε έντονα. Ο Τζόρτζι εξήγησε στον Ρουμάνο τι έχει δώσει. Ο Ζίβκοβιτς έχει πολύ χώρο για να σεντράρει με φάλτς όπως κάνει συχνά. Αυτογκόλ! Αυτογκόλ από τον Κλήρη και 1-0. Αυτό δεν ακυρώνεται. Με τη συμπλήρωση 4 λεπτών στον έξτρα χρόνο του πρώτου ημιχρόνου, ο ΠΑΟΚ παίρνει πίσω αυτό που του ακύρωσε το VAR 4 λεπτά νωρίτερα. Δείτε ξανά πως οι Ιρλανδοί άφησαν πολύ χώρο για τον Ζίβκοβιτς. Ο Κλήρη, αν το έκανε στην αντίπαλη εστία, θα μιλούσαμε για γκολάρα. Ο Τόμας πέρασε ωραία για τον Ζίβκοβιτς. Ο Τάισον έκανε την κίνηση. Ο Κωνσταντέλιας περιμένει. Άφησε τον Τάισον. Σούταρε γκολ! Με το ξεκίνημα ο Βραζιλιάνος δεν άφησε κανέναν και καλά έκανε. Πρώτη φάση στο δεύτερο ημίχρονο και το 2-0 για τον ΠΑΟΚ είναι γεγονός. Ο Ζίβκοβιτς είδε την κίνηση του Τάισον, αυτός πήρε μια κόντρα. Ο Κωνσταντέλιας είχε πρόσωπο, αλλά ο Βραζιλιάνος ήταν αποφασισμένος. Με 2-0-47. Κοντάρσκι με τον Κετζιόρα, αυτός ωραία, ο Ζίβκοβιτς ακόμη πιο όμορφα. Κωνσταντέλιας τσιμπάει την μπάλα και είναι μόνος του. Απέναντι είναι ο Τόμας και ο Τάισον. Ο Κωνσταντέλιας ανέβηκε για τον Τάισον. Ναι, δεν έγινε το 3-0. Χάθηκε τεράστια ευκαιρία. Ο Χόνοχαν δεύτερη κίτρινη κόκκινη. Με 10 ποδοσφαιριστές η Σάμπροκ. Εδώ ο αγώνας του Χόνοχαν προσγειώνεται στο πρόσωπο του Σβάμπ. Ξεκάθαρη κίτρινη κάρτα.
Έκλεψε ο Τάισον. Ο Κωνσταντέλιας έχει την ευκαιρία για το 3-0. Δεν τη χάνει ο Κωνσταντέλιας στο 67. Ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε στην αριστερή γωνιά του Πολς. Καμία αντίδραση από τον Γερμανό. Ο ΠΑΟΚ, σας είπαμε ότι έχει την ευκαιρία να κάνει σκορ πρόκρισης και έχει βάλει πλώρη για να τα καταφέρει. 3-0 στο 67. Ο Κωνσταντέλιας πανέξυπνα. Ο Τάισον γύρισε κεφαλιά από τον ΣΒΑΜ. Θα ήταν φοβερό γκολ αυτό. Ζιβκοβίτς έβγαλε έξω. Με το δεξί θα σεντράρει κεφαλιά από τον Τζάλοφ. Στα χέρια όμως του Πολς. Η πάσα είναι καλή από τον Οσδόεφ για τον Ντεσποντόφ, ο οποίος έπεσε πέναλτι. Και ο Κουλιεράκης, που άκουσε το όνομά του να γίνεται σύνθημα, ζητάει από τον Λουτσέσκου να εκτελέσει. Ο Λουτσέσκου του λέει ναι. Ο Κουλιεράκης θα έχει την ευκαιρία να αποχαιρετήσει την Τούμπα με ένα γκολ ακόμα. Ο Μπάμπα λέει στον Κουλιεράκη όχι. Ο Λουτσέσκου λέει και αυτός με τη σειρά του όλα είναι ok. Ο Τσάλοφ πήρε την μπάλα. ΠΑΟΚ Σάμρο Κρόβερς δεν μπορεί να κάνει το 4-0, ούτε στη συνέχεια με το δοκάρι. Ο Τσάλοφ έχασε διπλή ευκαιρία. Ο Κουλιεράκης ζητάει από τους φίλους του κεφάλου να αποθεώσουν τον Ρώσο, ο οποίος επέλεξε την μέση της εστίας. Ο Πολς το έβγαλε με τα πόδια. Στη συνέχεια ο Τσάλοφ είναι άτυχος για την μπάλα, βρήκε το δοκάρι. Το γύρισμα για τον Τσάλοφ. Δεν μπορεί ο Πολς. Έρχεται ο Μπάμπα. Τώρα γίνεται το 4-0. Ο Μπάμπα, ο οποίος σκόραρε στο 41, το VAR του ακύρωσε τον γκολ. Τώρα έρχεται να μαζέψει το rebound από την κεφαλιά του Ρώσου. Ακόμα μία επέμβαση από τον Πολς, ο οποίος, αν δεν ήταν και Γερμανός σήμερα, η Σάμροκ θα μετρούσε πολύ περισσότερα γκολ. Παθητικό. Το 4-0 έρχεται από τον Μπάμπα. Τώρα σφυρίζει ο Τζόρτζ για τελευταία φορά. Πάω Σάμροκ Ρόβερς, 4-0. Ο Κουλιεράκης καλεί και τους συμπαίκτες του να πάνε μπροστά στην θύρα 4. Εκείνος πηγαίνει για να αποχαιρετήσει, για να τον αποχαιρετήσουν. Ο ίδιος δίνει το σύνθημα για χέρια. Και όλοι μαζί ξεσπούν σε πανηγυρισμούς για αυτή την εύκολη, την ευρία νίκη.